κύμα καταλήψεων κατά κάποιο τρόπο επικρατεί και κυριαρχεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 11 σχολεία τελούν υποκατάληψη με μαθητές να επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης εκεί στους συνανθρώπους μας πραγματικά που βιώνουν μια τραγωδία και στις οικογένειές τους βέβαια. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Ορφανουδάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και κηδεμόνων στο ΕΠΑΛ Μυρών. Κύριε Ορφανουδάκη, την καλησπέρα μας και ευχαριστώ και για την αναμονή. Την καλησπέρα μας, κύριε Ορφανουδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τα συλληπιτήρια στα θύματα, στις οικογένειες των θυμάτων, συγγνώμη, και να ευχηθούμε σαν σύλλογος και σαν σχολείο γενικότερα να είναι το τελευταίο δυστύχημα, η τελευταία φορά που θρύνουμε θύματα με αυτόν τον τρόπο. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις της μαθητικής κοινότητας και με ποιον τρόπο οι μαθητές εκεί στο σχολείο σας επεδίωξαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης? Σωστά είπατε ότι επειδή ξαναστείλουν ένα μήνυμα, ουσιαστικά δεν είναι κατάληψη, είναι μια μορφή διαμαρτυρίας των παιδιών που είναι και αυτά προβληματισμένα με αυτό το τραγικό συμβάν. Προσπαθούν από το δικά τους μεριά να δώσουν ό,τι μπορούν, να στείλουν ένα μήνυμα στην κοινωνία, στην κυβέρνηση, γενικά σε εμάς τους μεγαλύτερους, με το δικό τους τρόπο. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το οποίο σας είπαν, είστε κι εσείς γονέας, τι είναι αυτό το οποίο βιώνουν, καθώς τα περισσότερα θύματα βέβαια στα Τέμπη είναι νέα παιδιά, είναι μαθητές, είναι φοιτητές ως επί το πλείστον? Αυτό που μας είπαν είναι, που μας έκφρασαν καταρχήν, ήταν η λύπη τους γι' αυτό. Ο προβληματισμός τους, γιατί και τα παιδιά ουσιαστικά μεταφέρονται και αυτά με μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πόσο σωστά γίνεται η μεταφορά τους, κατά πόσο ελέγχονται οι μεταφορές γενικά. Ήταν έντονος ο προβληματισμός τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα που μας στείλατε. Και εγώ σας ευχαριστώ και ας ευχηθούμε να είναι η τελευταία. Ακριβώς.